Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε σήμερα μια εκπομπή που εστιάζει σε μια θεματική ενότητα που ελάχιστα έχει συζητηθεί στις επαιτειακές εκδηλώσεις που έγιναν στο έτος που πέρασε. Είναι αυτή που έχει να κάνει με τους εχμαλώτους από το μικρασιατικό μέτωπο. Ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, κύριος Νικόλαος Τόμπρος, έχει δημοσιεύσει δύο κείμενα σχετικά με το θέμα και βρήκα την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα δύο κείμενα. Κύριε Τόμπρο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα κύριε Δαμαβολίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία. Καλή χρόνια να έχουμε. Επίσης αντευχόμεθα, κύριε Τόμπρο, έχετε δημοσιεύσει δύο κείμενα σχετικά με τον, για να, προκειμένου να διαδυνθούν οι συνθήκες σχετικά με τον στρατονισμό των Ελλήνων αξιωματικών και των οπλιτών στα τουρκικά στρατόπεδα της Μικράς Ασίας, για να δώσετε ένα ακριβές πλαίσιο και ένα φιλτράρισμα στην πληροφορία. Έχετε εξετάσει αρχαιακό υλικό από επίσημους φορείς, έχετε προσωπικές μαρτυρίες, ημερολόγια από μνημονεύματα και αυτοβιογραφίες, για να έχετε έτσι μια ακριβή εικόνα. Εγώ ήθελα να μας βάλετε λίγο στην ιδέα του θέματος και να μας πείτε πότε αρχίζει, για να τα ταξινομήσουμε λιγάκι έτσι, πότε αρχίζει χρονικά το ιστορικό της εχμαλωσίας των Ελλήνων αξιωματικών και των στρατιωτών. Ωραία. Πριν ξεκινήσω, θα πω να σας ευχαριστήσω πρωτίστως για το φιλοξενοβήμα σας. Να πω ότι είναι όντως αδιερεύνητο το θέμα. Είμαστε από τους λίγους ερευνητές στην Ελλάδα, εγώ και ένας συνάδελφος, ο Νίκος Κανελόπουλος, που διδάσκει στρατιωτική ιστορία στη σχολή. Έχουμε ανακοινώσει, δεν έχουμε ακριβώς δημοσιεύσει, έχουμε ανακοινώσει σε δύο συνέδρια που έγιναν στοιχεία για τους εχμαλώτους, τόσο κατά τη διάρκεια του στρατονισμού τους στη Μικρά Ασία, όσο και κατά την άφηξη τους στην Ελλάδα. Και σκοπεύουμε να βγάλουμε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή ένα βιβλίο ακριβώς που να περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, που είναι πάνω από δύο χρόνων δουλειάς. Επομένως, είμαστε αναμονή λοιπόν για το βιβλίο. Ακριβώς. Στην αρχή είπαμε μόνο να κάνουμε δύο δημοσιεύσεις, αλλά νομίζω ότι το υλικό είναι τόσο πολύ που πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί πάνω σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μέχρι την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, δηλαδή τον Αύγουστο του 1922, και τη διάλυση πολλών στρατιωτικών μονάδων, ο όγκος των Ελλήνων αξιωματικών αλλά και κληρωτών, δηλαδή των απλών φαντάρων που εχμαλωτήθηκαν από τους Τούρκους, παρέμενε γενικά σε χαμηλά αριθμητικά επίπεδα. Η όποια αύξηση σημειώθηκε είναι στα πρώτα του 1922 δηλαδή έτη, έγινε ακριβώς φανερή μετά τις επιχειρήσεις στο Σαγκάριο το καλοκαίρι του 1921. Τα διαθέσιμα όμως στοιχεία που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των Ελλήνων εχμαλώτων από τους Τούρκους και τις συνθήκες κράτησής τους την εν λόγω περίοδο, αν και περιορισμένα, δείχνουν ακριβώς ότι ίσχυσε σε αυτούς ό,τι ίσχυσε και στους εχμαλώτους μετά τον Αύγουστο του 1922. Έτσι, σε αυτές τις πρακτικές θα εντάξουμε και τις περιπτώσεις στρατιωτών, οι οποίοι αφού παραδόθηκαν σε Τούρκους στρατιώτες, εκτελέστηκαν άμεσα και με φρικτό τρόπο. Ενδεικτική, μάλιστα, είναι η μαρτυρία στο ημερολόγιο του αεροπόρου Λοχαγού Βασιλείου Κοτρότσου, το αεροπλάνο του οποίου κατέπεσε στις τουρκικές γραμμές το καλοκαίρι του 1921 μαζί με τον υπαξιωματικό Γερανόπουλο. Στους συγκεκριμένους αεροπόρους οι Τούρκοι συμπεριφέρθηκαν γενικά βάσει του διεθνούς δικαίου των εχμαλώτων. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 1921 ο Κοτρότσου συνάντησε τους πρώτους Έλληνες εχμαλώτους, οι οποίοι του περιέγραψαν τις ταλαιπωρίες που είχαν υποστεί, οι οποίες σχετίζονταν με πολύ ωραίες πορείες, χωρίς τροφή και νερό, με βιοπραγίες, με απογύμνωση των ανδρών, με αφαίρεση χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων. Και μπορούμε να πούμε γενικά ότι η παραβίαση των αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου για τους Έλληνες εχμαλώτους πολέμου οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει στις τουρκικές αρχές, μάλλον να γνωστοποιήσει τις ενέργειες αυτές των τουρκικών αρχών σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να, ζητήσει την παρέμβασή τους υπέρ των Ελλήνων εχμαλώτων. Κύριε Τόμπρο, συγγνώμη, να σας λίγο. Υπήρχε, επειδή είπατε ότι τα στοιχεία υπάρχουν από την τουρκική πλευρά και την ελληνική πλευρά, υπήρχαν αποκλίσεις στην καταγραφή μεταξύ των δύο πλευρών? Σίγουρα υπάρχουν και αν θέλετε θα πω το εξής, ότι
υπάρχει το λεγόμενο παιχνίδι των αριθμών για τους αιχμάλωτους του πολέμου, που σχεδόν ποτέ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά χρησιμοποιείται από τους εμπολέμους για να εξυπηρετήσει προπαγανδιστικές σκοπιμότητες ή διαπραγματευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο μεγιστοποίησης των ωφελών σε μια επικείμενη υπογραφή ανακοχής ή συνθήκης ειρήνης, ύστερα από μια πολεμική σύραξη. Έτσι και το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση της μικρασιατικής εκστρατείας, που ακριβώς δεν υπάρχουν τα ποσοτικά δεδομένα για το σύνολο των Ελλήνων εχμαλώτων στρατιωτών που συνελήφθηκαν, με συνέπεια τα στοιχεία αυτά να διωγγώνονται είτε να ελαχιστοποιούνται ανάλογα με τα συμφέροντα των μεν και των δε. Απλά θα αναφέρω ότι σύμφωνα με τα επίσημα τουλάχιστον τουρκικά στοιχεία τον Οκτώβριο του 1922, οι εχμαλωτισθέντες Έλληνες αξιωματικοί ανέρχονταν περίπου σε 2.050 άνδρες. Αντίθετα, οι επίσημες ελληνικές πηγές ανέβαζαν τον αριθμό τους σε 2.500 άτομα. Από αυτούς επαναπατρίστηκαν έως την άνοιξη του 1924 740 αξιωματικοί, ενώ φύγει 310 αποβίωσαν στρατόπεδα συγκέντρωσης πριν από την ανταλλαγή τους. Η δε απόκληση τώρα των αξιωματικών σε περίπου 470 άντρες προφανώς σχετίζεται με άτομα τα οποία είτε σκοτώθηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε εξοντώθηκαν από τους Τούρκους τους πρώτους μήνες της σύλληψης και πρώτου φυσικά απογραφούν ως εχμάλωτοι. Όποιος δεν έχει απογραφεί είναι σαν να μην υπάρχει. Θεωρείται λοιπόν αγνοούμε. Μάλιστα. Σε τι βαθμό τώρα, επειδή είπατε ότι υπήρξαν βιαιότητες και εκτελέσεις παρότι είχαν, ας πούμε, παραδοθεί, σε τι βαθμό παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο από την Τουρκία όσον αφορά το κομμάτι των αιχμαλώτων? Σε μεγάλο βαθμό και όπως προανέφερα έχουμε περιπτώσεις, μπορώ να πω μάλλον για να δώσω κάποια ποσοστά, ίσως και στο, αν όχι στο 100%, τουλάχιστον 95% έχουμε παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου για τους εχμαλώτους. Μάλιστα, όπως σας είπα, έχουμε και περιπτώσεις στρατιωτικών, οι οποίοι αφού παραδόθηκαν στους Τούρκους, εκτελέστηκαν άμεσα και με φρικτό τρόπο. Αυτό σχετίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ότι οι στρατιώτες αυτοί που εκτελέστηκαν ήταν μικρασιάτες Έλληνες, οι οποίοι χριστιανοί, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στον ελληνικό στρατό όταν αυτός αποβιβάστηκε το 1919 στη Σμύρνη, το Μάιο του 19 στη Σμύρνη. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρήθηκαν από τους Τούρκους, θεωρώ απλά όμως ήταν ζήτημα αντεκδίκησης, ως προδότες, γιατί στην πραγματικότητα είναι Οθωμανοί υπήκοοι, αφού έχουν έγγραφα Οθωμανικά, και θεωρήθηκαν ότι είναι προδότες κατά της πατρίδας τους, γι' αυτό εκτελούνταν. Όμως, στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια αφελληνισμού της Μικράς Ασίας και με αυτόν τον τρόπο. Μου έκανε εντύπωση το κείμενο, γιατί πριν αναφερθήκατε στους 1.300 περίπου αξιωματικούς από τους 2.500 που απεβίωσαν, και έχει πολύ ενδιαφέρον το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάζεται στα κείμενά σας τα δύο, που μιλάτε για την έλλειψη, ας πούμε, τροφής και νερού για πολλές μέρες, για την έλλειψη κλινοσκεπασμάτων, θέρμανσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξοντωτικές εργαλείες. Έγινε δηλαδή μεθοδευμένα η κίνηση προκειμένου να εξοντωθούν τόσοι εχμάλωτοι, έτσι είναι? Ακριβώς. Απλά να αναφέρω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εχμαλωσία τους άρχισαν να καταφτάνουν πληροφορίες στις αρχές, όπως προανέφερα, για τις ικτρές συνθήκες στρατονισμού τους στα τουρκικά στρατόπεδα, αλλά και για τις πολύ ωραίες πορείες των εχμαλώτων προκειμένου να οδηγηθούν στους χώρους της κράτησής τους στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Πείτε μου. Ναι, ήθελα να. Σε όλο αυτό που λέτε, βέβαια, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το φαινόμενο το κουρμπάν, όπως λέτε χαρακτηριστικά, που είναι ένα φαινόμενο εξαγοράς προκειμένου, ας πούμε, να θυσιαστούν. Τι ακριβώς ήταν αυτό? Ωραία. Στις πρακτικές τώρα των Τούρκων, για να καταδείξουν το μέγεθος της νίκης τους επί του εχθρού και παράλληλα να μειώσουν τον αριθμό των εχμαλώτων, υπήρχε στην πρώτη περίοδο της εχμαλωσίας τους η περιφορά των Ελλήνων για τουλάχιστον 6 έως 8 εβδομάδες από διάφορες τουρκικές πόλεις και χωριά. Εκεί οι Έλληνες στρατιωτικοί μετατράπηκαν σε αντικείμενο εθνικού και θρησκευτικού φανατισμού, μπορούμε να πούμε, με συνέπεια να διαπομπευθούν, να λιτζαριστούν, να λιθοβολιστούν, να ξυλοδαρθούν. Τους παρέδωναν δηλαδή στο πλήθος, όπως έγινε και με τον Χρυσόστομο Σμύρνης, έτσι. Ακριβώς. Ακόμα και να δολοφονηθούν αποτρόπαια από τον άμαχο πληθυσμό.
Οι αιχμάλωτοι δέχονταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου χτυπήματα από τους συνοδούς στρατιώτες τους με τον υποκόπαν των τυφεκίων τους ή λογχίζονταν από τις ξυφολόγχες τους. Επιπλέον, σε κατάθεση αιχμαλώτου ανέφερε ότι τη νύχτα της 20ης προς 21 Αυγούστου του 1922, 8 Έλληνες αξιωματικοί ανυπάγησαν εκ του οικίματος ενώ επιλάσσοντο υπό τις φρουράς παρατουμενόμενου όχλου, για να μην εμφανιστώσει πλέον ουδαμό. Ποτέ ξανά δηλαδή. Στην Άγκυρα επίσης, οι Έλληνες αξιωματικοί, αφού υποχρεώθηκαν να αποκαλυφθούν και να επευθυμίσουν τον Κεμάλ, συνέχεια διαπομπεύτηκαν, εξυβρίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, με συνέπεια 60 από αυτούς να οδηγηθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Αναφερόμενος στο κουρμπάν που είπατε κι εσείς, ουσιαστικά είναι η προσπάθεια, μάλλον ο εξαγορασμός από τους από τον όχλο, από τους πολίτες, τους Τούρκους πολίτες, προκειμένου ουσιαστικά να θυσιαστούν. Είναι ουσιαστικά η εξαγορά των εχμαλώτων από πολίτες με απότερο σκοπό τη θυσία τους, το λεγόμενο κουρμπάν, τη θανάτωσή τους δηλαδή από τον όχλο, είτε χάρη την παιδιά, ή προς εκδίκηση, είτε προς χωρισμό του μίσους, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αποτρόπαια. Πάντως, θα πούμε με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι εκαθαρίσεις έγιναν πιο στοχευμένες, αφού στράφηκαν κυρίως σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως οι Μικρασιάδες που σας προανέφερα, που είχαν καταταγεί στον ελληνικό στρατό, ή που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις κατατόπους πολιτικοφυλακές ή υπήρξαν μέλη της Μικρασιατικής Άμυνας, αλλά επίσης στράφηκαν και εναντίον των χωροφυλάκων αλλά και των ιερέων. Είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο ότι ουσιαστικά από τους πρώτους που σκότωναν είναι οι ιερείς. Μάλιστα. Αυτό είναι, είπαμε ότι είναι και κάτι ανάλογο έγινε και με το Χρυσόστομο Σμύρνης, έτσι. Ακριβώς. Το πλήθος. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα κάτι άλλο. Πέραν των υπολείπων δεινών που είχαν να αντιμετωπίσουν από τους Τούρκους, γράφεται ότι υπήρχε και μια οικονομική εκμετάλλευση. Τι είδους εκμετάλλευση υπήρχε στους εχμαλώτους? Ωραία. Όσοι οι αναπομείνοντες από τις διάφορες πορείες, Έλληνες εξωματικοί αλλά και οπλίτες, εγκαταστάθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Απλά να αναφέρω ότι το μεγαλύτερο από αυτά ήταν το ΟΥΣΑΚ, ενώ στα πολυπληθέστερα συγκαταλέγονταν το Αφείο Καραχισάρ, της Μύρνης, της Άγκυρας, της Κεσάριας και άλλα πολλά. Τώρα, σχετικά με οι Τούρκοι, οι στρατιωτικοί αλλά και πολίτες προσπαθούσαν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Συγκεκριμένα έχουμε μια περίπτωση του τουρκοκριτικού προμηθευτή Σεγδέτ Μπέι ή Μπιμπασάκη, ο οποίος ανέλαβε να χορηγεί κατά αποκλειστικότητα στους εχμαλώτους του Κίρτσεχίρ όλα τα απαιτούμενα είδη, δηλαδή τα τρόφιμα, το λογισμό, υποδήματα και νοσκεπάσματα. Η προνομιακή αυτή αντιμετώπιση, προνομιακή εισαγωγικά, δεν έχει τη δυνατότητα να αποκομίζει τεράστια κέρδη, αφού πουλούσε με πίσω στους εχμαλώτους τα αναγκαία είδη σε τριπλάσεις ή και τετραπλάσεις από τις επικρατούσες στην αγορά τιμές. Πάντως, ένα μέρος των κερδών του, ο Μπιμπασάκης το διέθετε σε δωροδοκίες Τούρκων αξιωματικών, προκειμένου να μπορεί ουσιαστικά να διατηρεί αυτή τη συγκεκριμένη σύμβαση. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος προμηθευτής είχε εξασφαλίσει την αποπληρωμή των οφειλωμένων από τους εχμαλώτους, καθώς λάβανε απευθείας από την Οθωμανική διοίκηση τους μισθούς των Ελλήνων αξιωματικών και αφού κρατούσε το ποσό που το αναλογούσε, απέδιδε το υπόλοιπο στους δικαιούχους του. Ας αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι οι Έλληνες αξιωματικοί, επειδή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επειδή είναι εχμάλωτοι πολέμου, πρέπει να λαμβάνουν το μισό που θα λάμβανε και στην πατρίδα του. Μια λεπτομέρεια σημαντική που δεν ξέρω αν την ξέρει. Που δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είχαν τη δυνατότητα αυτοί να αγοράζουν κάποια τρόφιμα και κάποιες προμήθειες που οι υπόλοιποι, οι απλοί στρατιώτες δεν είχαν το δικαίωμα. Έτσι λοιπόν, οι διάφοροι προμηθευτές λάμβαναν το μισθό πριν καταβληθεί στους αποδέκτες του, με συνέπεια να κρατούν ουσιαστικά τα ποσά που τους χρωστούσαν. Τα οποία σας είπα ότι ήταν τεράστια, γιατί τα πουλούσαν σε πάρα πολύ ακριβές τιμές. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι έχετε μια υποσημείωση που λέει, ας πούμε, ότι το αποκορύφωμα της κερδοσκοπίας των Τούρκων ήταν και ο πλειοδοτικός χρηματισμός. Ακριβώς. Θα πω σε αυτό το εξής, ότι όταν αρχίζει να γίνεται γνωστό ότι θα γίνει ανταλλαγή
εχμαλώτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και κυρίως στην αρχή θα ήταν να, η ανταλλαγή να αφορά τον ίδιο αριθμό αξιωματικών και στρατιωτών που υπήρχαν στη μία και στην άλλη πλευρά, δηλαδή αν υπήρχαν στην Ελλάδα 10.000 Τούρκοι εχμάλωτοι, θα έπρεπε να φύγουν και από την Τουρκία 10.000 Έλληνες εχμάλωτοι. Γι' αυτόν τον λόγο καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να διαπραγματευτούν, αν θέλετε, τη δυνατότητα κάποιων αξιωματικών να φύγουν πρώτοι, να εγγραφούν πρώτοι στον κατάλογο προκειμένου να γίνει ανταλλαγή. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό έγινε κατόπιν πλειοδοσίας, μπορούμε να πούμε, όσο και αν ακούγεται σκληρό αυτό το πράγμα. Έτσι έγινε, γιατί πάρα πολύ με όλα αυτά που είχαν περάσει στους το λιγότερο 8 μήνες εχμαλωσίας τους, θέλησαν φυσικά να απαλλαγούν από όλες αυτές τις βιαιότητες που είχαν δεχθεί, αλλά και δέχονταν καθημερινά, και να επιστρέψουν ασφαλείς στους οικείους και στην πατρίδα τους. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα ήταν γνωστό και κατανοητό από τους Τούρκους, οι οποίοι πλειοδοτούσαν, θα λέγαμε, μία θέση σε αυτές τις λίστες. Μάλιστα. Εκτός των υπολείπων τώρα, το αγαπημένο μας σπόρο, εκεί που κάνω πρωταλητισμό, είναι η εμφύλια διαμάχη. Στο ίδιο στρατόπεδο λοιπόν, μετά την κατάρρευση του μετώπου, βρέθηκαν βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί. Έχετε ένα σημείο, ένα χωρίο στα κείμενά σας, που λέει ότι υπήρξε μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Τι ακριβώς συνέβαινε, που σε ένα στρατόπεδο ένας επέριπτε δηλαδή ευθύνες στον άλλο για την ήττα? Θα πω το εξής πριν, κύριε Δαμαβολίτη, πριν ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορούσα να διανοηθώ πόσο σκληρός ήταν ο εθνικός δικασμός στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό ακριβώς το είδα να ισχύει και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μου φαινόταν αδιανόητο δύο άνθρωποι που βιώνουν τα ίδια δεινά, ουσιαστικά σε αυτούς τους ανθρώπους δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία πολιτική διαφορά, αλλά αντίθετα να αντιμετωπίζει το κοινό ακριβώς κίνδυνο με αλληλεγγύη. Το αντίθετο μάλιστα. Έτσι λοιπόν τα πολιτικά πάθη από το κατ' εθνικού διχασμού, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας, επιβίωσαν ή και αναζωπηρώθηκαν την περίοδο της αιχμαλωσίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Χαρακτηριστικά του όλου κλίματος είναι η περιπτώση των αξιωματικών στο στρατόπεδο του Ταλάς, όπου κάποιος λοχαγός προπαγάνδιζε υπέρ του Βενιζέλου, ενώ κάποιος αντιβενιζελικός σταγματάρχης ασκούσε προπαγάνδα στους στρατιώτες κατά του κριτικού πολιτικού, επισημένοντας ότι ο πολιτικός φανατισμός του Βενιζέλου δηλαδή και η εμπάθεια κατά τη γνώμη πλήση των αξιωματικών υπήρξε λόγος της διασπάσεως ενότητας και της ομόνοιας των αξιωματικών. Σε αρκετές μάλιστα μπορούμε να πούμε καταθέσεις στρατιωτικών, όπως είναι ο λοχαγός Πολύμερος Μοσχοβίτης, ο γνωστός βενιζελικός αξιωματικός, κατηγορείται ότι πολιτικολογούσε σε βάρος της ύμπνοιας. Στο δε κύρις εχείρης στο άλλο στρατόπεδο καταγράφονται και περιστατικά όπου βασιλόφρονες αξιωματικοί είχαν δημιουργήσει ομάδα η οποία προκαλούσε κομματικά επεισόδια μεταξύ των αξιωματικών και απειλούσαν θεούς και δαίμονες, όπως λένε χαρακτηριστικά, για την επανάσταση. Ο δε υπήλαρχος Χρήστος Φράγκος επισημαίνει σχετικά στην Ανακριτική Επιτροπή όταν ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε κατάθεση ότι γινόντουσαν πάρα πολλές συζητήσεις, ανεπάλληλες προστριβές μεταξύ των εχμαλώτων, θεωρώντας τους βενιζελικούς ως υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανάμεσα στους εχμαλώτους καταστάσεις ψυχρότητας ή και έχθρας, που ουσιαστικά λειτουργούσαν σε βάρος της συναδελφικότητας. Αποκορύφωμα τώρα αυτό ακριβώς της όξυνσης των πολιτικών παρθών στην εχμαλωσία αποτελούν καταθέσεις αξιωματικών ότι εστάλησαν επιστολές από συναδέλφους τους προς τις τουρκικές αρχές, τις οποίες επεδείκνυαν βενιζελικούς αξιωματικούς με απότερο σκοπό να μην ανταλλαγούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν στις καταστάσεις έχουμε φτάσει. Ακόμα δηλαδή και στην κόλαση της εχμαλωσίας τα πάθη δεν σταμάτησαν ποτέ. Απλά να πω ένα χαρακτηριστικό. Εντύπωση μάλιστα μου προκάλεσε εμένα όταν ένας Τούρκος στρατιώτης ξυλοκόπησε έναν Έλληνα αξιωματικό και ζητήθηκε από τον λοχαγό Σιλιανό Κλαδά, ξάδελφο του στρατηγού Νικόλαο Κλαδά, ο οποίος είναι εχμάλωτος,
αυτός να το αναφέρει στον στρατηγό. Αυτός απάντησε, έλα να του κάνουν αφού είναι βενιζελικός. Αυτό είναι ενδεικτικό. Κύριε Τόμπρο, παρουσιάζεται μια εικόνα, την πρώτη εικόνα των αιχμαλώτων από τους πρώτους που επιστρέφουν στο λιμάνι του Πειραιά. Για να δώσετε την ακρίβεια αυτής της εικόνας των εξαθλειωμένων, ας πούμε, στρατιωτών με τις αποστεωμένες φιγούρες και των φαντάρων, παίρνετε διάφορα αποσπάσματα από εφημερίδες της εποχής. Πώς φωτογράφησαν οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνες τις εικόνες? Όλες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τουλάχιστον τον Απρίλιο του 1923, είναι γεμάτα από τις εικόνες και τις περιγραφές αυτών των ανθρώπων. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Έτσι λοιπόν, στα τέλη Μαρτίου του 1923, κατέφλεξε το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα, το Αθμόπλιο Ιθάκη με τους πρώτους 140 Έλληνες εχμαλώτους. Ωστόσο, οι πρώτοι Έλληνες εχμάλωτοι πολέμου θα καταφτάσουν στο συγκεκριμένο λιμοκαθαρτήριο δύο μέρες αργότερα, την 1η Απριλίου, και συνέχισαν να καταφτάνουν σχεδόν καθημερινά εκεί έως 20 Απριλίου. Οι εχμάλωτοι, ύστερα από λιγοήμερες ιατρικές εξετάσεις, εμβολιάζονταν κατά της ευλογίας και αφού απολυμένονταν, λάβαναν απολυτήριο και επιβιβάζονταν σε πλοιάρια που τους μετέφεραν στον Πειραιά. Η πρώτη τώρα αποβίβαση επαλληλοσπούντων στρατιωτών στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου, τρεις μέρες μετά την άφηξή τους, δηλαδή στο λιμοκαθαρτήριο. Η κατάσταση υπήρξε τραγική. Οι εφημερίδες τους χαρακτηρίζουν με πρωτοσέλιδα, σας λέω τώρα, και τίτλους: ζωντανούς νεκρούς, ανθρώπινα αράκι, κινούμενοι σκελετοί, ανθρώπινα φάσματα. Είναι ορισμένες μόλις από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι εφημερίδες για αυτούς τους ανθρώπους. Ο δε δημοσιογράφος Κώστας Μισαηλίδης, σε άρθρο του με τίτλο «Η Λιτανία του Πόνου», σημειώνει σχετικά με την άφηξη των πρώτων Ελλήνων εχμαλώτων που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας στα κόλουτα. Παρακτικότερη εικόνα δεν αντικρίσαν τα μάτια των Αθηναίων από αυτήν που είδαν χθες το πρωί όταν τους δρόμους διέσχιζε η Λιτανία του Πόνου, τα απομεινάρια του 9ου Συντάγματος Κρητών και του 17ου της Μεραρχίας Μαγνησίας. Ναι, ήταν λιτανία όχι ανθρώπων, αλλά σκελετών τυλιγμένων τα κουρέλια, που μία φορά αποτελούσαν τη στολή του Έλληνος στρατιώτη του νικητή. Αυτά λοιπόν καταγράφονται στις εφημερίδες της εποχής. Ένα απλά δείγμα. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Οι εχμάλωτοι οι οποίοι γύρισαν, οι Τούρκοι εχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί εδώ γιατί γίνανε ανταλλαγές, ήταν στην ίδια κατάσταση άραγε? Καμία σχέση. Εδώ είναι ένα πολύ καλό σημείο να μιλήσουμε για την εργαλειοποίηση που γίνεται στους εχμαλώτους και στους Τούρκους από τη μεριά των Ελλήνων και στους Έλληνες από τη μεριά των Τούρκων. Και μάλιστα εδώ θα λέγαμε τη μερίδα του Λέοντος έχει Τουρκία σε αυτό το σημείο. Απλά θα πω ότι εμείς, αν θέλετε, προσπαθούσαμε να δείξουμε μέσα από τις εφημερίδες, γιατί κατά ψέματα δεν υπάρχει ούτε το ραδιόφωνο σε τόσο μεγάλη έκταση όπως είναι σήμερα, ή και δεν υπήρχε και το διαδίκτυο ή δεν υπήρχε τηλεόραση. Έτσι λοιπόν, το μόνο που θα μπορούσε να προβληθεί, να προβάλλει κάθε πλευρά, είναι κυρίως μέσω του τύπου ή και της εικόνας, όπως θα δούμε σε λίγο αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Στη δική μας την περίπτωση, έχουμε κάποιες γελιογραφίες που δείχνουν κάποιους ευστραφείς Τούρκους, εχμαλώτους, να ανταλλάσσονται, ενώ αντίθετα οι γελιογραφίες επισημαίνουν ουσιαστικά την άθλια κατάσταση των δικών μας εχμαλώτων που επιστρέφουν, θέλοντας ακριβώς να δείξουν τη διαφορά. Αλλά σε μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι των... να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι Τούρκοι πώς εργαλειοποίησαν τώρα. Ότι δεν είναι μόνο το παιχνίδι των αριθμών με τους εχμαλώτους, το οποίο χρησιμοποίησαν οι εμπόλεμοι στη Μικρά Ασία, για να μεγιστοποιήσουν, να ελαχιστοποιήσουν κατά καιρούς και συνθήκες στο σύνολό τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν προπαγανδιστικές σκοπιμότητες στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, ή για διαπραγματευτικούς σκοπούς, αλλά έχουμε και πλήθος άλλων μέσων. Ωστόσο, όπως σας είπα, την πρωτοκαθεδρία στην εργαλειοποίηση των εχμαλώτων την είχε η τουρκική πλευρά. Το ενδιαφέρον σε εισαγωγικά της κεμαλικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους Έλληνες εχμαλώτους σχετίζεται πρωτίστως με την προσπάθειά της να εδραιώσει την εξουσία της στη μεταοθωμανική Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι ο Κεμάλ δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τους Έλληνες, τον ελληνικό στρατό, αλλά έχει και μια εσωτερική αντιπολίτευση. Έτσι λοιπόν, οι Έλληνες στρατιώτες χρησιμοποιούνται κατά της
εσωτερικής του αντιπολίτευσης. Θέλοντας λοιπόν να αποδείξει την πολιτική και στρατιωτική του υπεροχή έναντι των προκατόχων του, τόσο στους συντηρητικούς αγροτικούς πληθυσμούς της Ανατολίας που παραδοσιακά πρόσφυγαν στον Σουλτάνο, όσο και στην αντικεμαλική αντιπολίτευση, έπρεπε να τονίσει ή και να υπερτονίσει το μέγεθος της νίκης επί των ελληνικών στρατευμάτων. Δευτερευόντως, έπρεπε να αποποιηθεί, απευθυνόμενος πλέον προς τον δυτικό κόσμο, τις όποιες ευθύνες του για τις συνθήκες κράτησης των Ελλήνων εχμαλώτων και την αυξημένη του θνησιμότητα στα τουρκικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με αποδέκτες λοιπόν τους Τούρκους πολίτες, άρχισαν να οργανώνονται θεατρικές παραστάσεις και να κινηματογραφούνται ταινίες με θεματολογία στις στρατιωτικές νίκες του τουρκικού στρατού επί των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Στις παραστάσεις και στις κινηματογραφικές ταινίες αξιοποιούνταν ως προς τους συμμετέχοντες και Έλληνες εχμάλωτοι, προκειμένου να είναι αυτές όσο γίνεται πιο ρεαλιστικές, μπορούμε να πούμε. Μια τέτοια παράσταση περιγράφει ο λοχαγός Βασίλης Ασημάκης να λαμβάνει χώρα για να γιορταστεί η ανακοφή του Μούδρου, των Μουδανιών. Συγγνώμη. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν δύο αντικριστά χαρακόμματα, στα οποία τοποθετήθηκαν Τούρκοι στρατιώτες. Στο ένα χάραμα οι Τούρκοι παλίτανα τους Έλληνες. Όταν δόθηκε το σύνθημα, οι τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν και οι Έλληνες εγκατέλειψαν τον οπλισμό τους και διέφυγαν ατάκτους. Τους έδιναν, συγγνώμη για να καταλάβω, έστειναν δηλαδή ολόκληρο χήνικο. Ναι. Τους έδιναν δηλαδή πάλι με γυλιούς του Φέκια, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Μόνο που ήταν φυσικά, καταλαβαίνετε, ήταν χωρίς πυρομαχικά, για να μπορούν ουσιαστικά να είναι όσο γίνεται, για να είναι ρεαλιστικές. Και λέτε ας πούμε αυτές, όλη αυτή η σκηνοθετημένη παράσταση είχε να κάνει και με την κοινωνία, γιατί ένα μεγάλο μέρος όπως πάτε της κοινωνίας ήταν με το κομμάτι ας πούμε του Σουλτάνου. Μην ξεχνάτε, είναι συντηρητική η κοινωνία της Τουρκίας, είναι συντηρητική και πρόσφυγε στον Σουλτάνο. Ο Κεμάλ έκτος κάτι καινούριο και θέλει ουσιαστικά να ανατρέψει τον Σουλτάνο. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τον Σουλτάνο προκειμένου να τον εμπιστευτεί η τουρκική κοινωνία. Εκτός δηλαδή την ελίπ την τουρκική που είχε να αντιμετωπίσει, είχε και μεγάλο κοινωνικό φάσμα, ας πούμε. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτές τις ταινίες, τουλάχιστον δύο ταινίες, και πέρα από τις θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζουν, έχουμε και τουλάχιστον δύο ταινίες που έχουν γυριστεί με τέτοια θεματολογία. Μάλιστα, μια ταινία γυρίστηκε 10 μέρες πριν να παναχωρήσουν οι πρώτοι εχμάλωτοι από τη Σμύρνη, το Μάρτιο του 1923, και συμμετείχαν δύο λόχοι Ελλήνων που μεταφέρθηκαν στην τοποθεσία όπου ο Ζεγκίνης είχε παραδοθεί στους Τσέρτες. Και οι εχμάλωτοι έφεραν ακριβώς τον οπλισμό τους, ενώ οι Τούρκοι αξιωματικοί υποκρίνονταν τους Έλληνες αξιωματικούς. Και βλέπουμε ουσιαστικά την παράδοση. Τις σκηνές να παρακολουθεί και ο στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης και ο διοικητής του σώματος στρατού Σμύρνης, αλλά και πλήστη άλλη Τούρκη αξιωματική. Με τέτοιο τρόπο λοιπόν γινόταν η εργαλειοποίηση. Αυτό ενδεχομένως σήμερα είναι αντικείμενο συζήτησης μόνο για μια εκπομπή. Κύριε Τόμπροχ, ξέρετε κάτι, είναι από τα πράγματα τα οποία και εγώ και ο κύριος Κανελόπουλος ουσιαστικά πρώτοι τα αναδεικνύουμε, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί άλλοι ιστορικοί με αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικά και πραγματικά και εγώ δεν ήξερα, ιδιαίτερα σε αυτό τώρα το τελευταίο, ότι έγιναν ακόμα και θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις προκειμένου να εργαλειοποιηθεί το κομμάτι των εκμαλώτων και να πεις και στο εσωτερικό, δεν το ήξερα. Οδεύοντας προς το τέλος, θέλω να κλείσουμε με την τελευταία πράξη του δράματος. Δηλαδή, η επόμενη φάση για όλους τους εχμαλώτους ποια ήταν. Ποια ήταν, ας πούμε, τα ψυχικά τραύματα. Ωραία, πώς ήταν η διαδικασία επανένταξης και η ενσωμάτωση στην κοινωνία. Ωραία. Με τον ερχομό τους λοιπόν στην Ελλάδα οι εχμάλωτοι στρατιώτες είτε απολύονταν άμεσα αν οι κλάσεις τους είχαν πάψει να υπηρετούν, είτε συνέχιζαν τη στρατιωτική τους θητεία, λαμβάνοντας ωστόσο μια μηνιαία άδεια προκειμένου να επισκεφθούν τους οικείους τους. Όσοι από τους απολυμμένους είχαν οικογένειες, θα λάβανε ένα μισθό ενός μήνα και τα έξοδα μετάβασής τους στις οικίες τους, ενώ όσοι ήσαν άποροι και ανέστοιοι θα παρέμεναν στις στρατιωτικές μονάδες έως ότου βρουν εργασία, οπότε και θα απολύονταν. Στο πλαίσιο τώρα επίτευξης των ανωτέρων, οι εχμάλωτοι οδηγούνταν στο φρουραρχείο του Πειραιά, όπου προμηθεύονταν τα φύλλα πώλησης ή τα φύλλα πορείας τους. Οι δε παλινοστούντες που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης οδηγούνταν σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Την άσχημη τώρα κατάσταση της υγείας των Ελλήνων εχμαλώτων καταδεικνύουν οι αριθμοί,
αφού στους 11.000 στρατιώτες που έφτασαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1923, περίπου το 15% χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τουλάχιστον ένα μήνα. Όσον αφορά τέλος τους ίδιους εχμαλώτους από τις καταθέσεις τους στις διάφορες ανακριτικές επιτροπές, εύκολα κανείς διαπιστώνει ότι ελάχιστοι από τους παλινοστούντες διατήρησαν υγιή ψυχισμό και θαλερό σώμα. Ενδεικτικά είναι άλλωστε άρθρα στον ελληνικό τύπο, τα οποία ανέφεραν, κατόπιν όλων αυτών εξηγείται πως πολλοί εχμάλωτοι έχουν υποπέσει εις είδος θειαφασίας. Τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν, η φρίκη στην οποία έζησαν, τους αφήρεσαν το λογικό και αυτήν τη φωνή. Ενώ λοιπόν όμως επισημαίνεται αυτό, ας πούμε ότι τα ποσοτικά στοιχεία από τα ψυχιατρία της χώρας δεν σημείωσαν την περίοδο 1922-1924 κάποια ιδιαίτερη αύξηση στους τροφίμους τους. Εδώ θα πούμε όμως ότι όμως δεν πρέπει τα στοιχεία αυτά να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, γιατί το στίγμα του κοινωνικού ρατσισμού απέτρεπε τις οικογένειες αυτών να οδηγήσουν τους δικούς τους ανθρώπους στα ψυχιατρία. Η δικημάκη επανένταξη των εχμαλώτων προφανώς συνάντησε δυσκολίες όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμένων κρατικών δυνατοτήτων, αλλά και γιατί περισσότεροι από τους επαναπατρισμένους δεν μπορούσαν να εργαστούν άμεσα εξαιτίας της κλονισμένης τους υγείας, των σωματικών τους αναπηρειών, αλλά και του ταραγμένου ψυχικού τους κόσμου. Ήταν μια ανάπαυλα δηλαδή στο δράμα τους η επιστροφή στην πατρίδα, γιατί μετά συνεχιζόταν απλά σε άλλο σκηνικό. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Τόμπρο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση που μας κάνατε, για τα στοιχεία, τα πολύτιμα που μας δώσατε, και θα περιμένουμε με αγωνία και πολύ χαρά βέβαια να παρουσιάσουμε και το βιβλίο όταν θα βγει με όλα τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.